Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, κομμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων είναι μερικά από τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στα νησιά του Ιωνίου καθώς και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας ο Μεσογειακός κυκλώνας. Η κακοκαιρία χτυπούσε όλο το βράδυ τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές, ενώ στην Αγία Εφημία οι ισχυροί άνεμοι που κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν τα 11 ποφόρ έβγαλαν 3 εστιοφόρα στη στεριά και μέσα στο λιμάνι βύθισαν τουλάχιστον άλλα 4. Ο Μεσογειακός κυκλώνας εμφανίζει στο κέντρο του ένα μάτι σε μια περιοχή ακτίνας περίπου 50 χιλιόμετρων. Οι άνεμοι πνέουν θυελλώδη στην περιφέρειά του, ενώ επικρατεί άπνοια στο κέντρο του. Θα έχουμε έντονες τοπικές καταιγίδες στις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας από το μεσημέρι απόγευμα και μετά. Δηλαδή θα επηρεάσει και την νότια Θεσσαλία αλλά και την ανατολική κεντρική στερεά Ελλάδα. Άρα ενδέχεται νομοί όπως η Καρδίτσα, η Μαγνησία, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, πιθανότατα η Φωκίδα και ίσως η Βόρεια Εύβοια από το απόγευμα και μετά. Να δεχθεί μεγάλο όγκο νερού, μεγάλες καταιγίδες. Όταν επηρεαστεί η Δυτική Ελλάδα, η Ζάκυνθο και η Κεφαλονιά, η Κρήτη απέχει πολύ. Όταν βλέπετε να επηρεάζεται η Νότια Πελοπόννησος πιο πολύ, η Καλαμάτα, η Σπάρτη, η Κύθυρα, εκεί να ανησυχείτε περισσότερο. Και πάντα η Κρήτη έχει τις μεγαλύτερες κακοκαιρίες στα δυτικά. Τα πρώτα τα Χανιά τρώνε τη μεγάλη μπόρα, όπως και η Δυτική Ελλάδα. Δευτερευόντως το Ρέθινο και ακολούθως το Ηράκλειο. Το Λασίδι σχεδόν μπορούμε να πούμε ότι έχει καιρό 12 νήσων. Περισσότερο Ρόδος και περισσότερο ζέστη. Σημαντική εξασθένηση δείχνουν τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, καθώς από το πρωί του Σαββάτου η κακοκαιρία θα κινηθεί νότια της Πελοποννήσου και περνώντας δυτικά της Κρήτης θα κατευθυνθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα άλλαξε πορεία. Γυρίζει πίσω, κατεβαίνει από το Ιόνιο προς τα κάτω και περνάει δυτικά του νησιού μας να περάσει προς την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου. Άρα τα Χανιά μπορεί να δουν λίγες περισσότερες βροχές, μία μικροένταση, την εκτιμώ σε συνήθεια όμως επίπεδα και όχι ότι δείχνει ακρότητα, και οι άλλες περιοχές πιο ήπιες βροχοπτώσεις, οι οποίες μετά το πέρασμα, επειδή θα στραφεί το βόρειο ρεύμα, γιατί εμάς το βόρειο ρεύμα είναι εκείνο που θα μας δώσει γενικά στην Κρήτη κάποιες βροχές, το βόρειο αυτό ρεύμα θα δώσει λίγες βροχές για την Κυριακή σε κάποιες περιοχές, λίγες περισσότερες σε κάποιες άλλες. Ήπια διακύμανση γενικά των φαινομένων, θα ενισχυθούν λίγο οι άνεμοι, ιδιαίτερα στα νότια μπορεί να ξεπεράσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και στις βόρειες περιοχές τα 5 με 6, προκαλώντας φυσικά και ένα υψηλό κυματισμό για το βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού μας. Το πρωί της Δευτέρας θα σημειωθούν νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί, με τα φαινόμενα να εξασθενούν πλήρως. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η δυναμική του κυκλώνα. Άλλωστε, δήμοι και αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη προετοιμάζονται για την κακοκαιρία, ενώ η πυροσβεστική εξέδωσε και σχετικές οδηγίες. Συστήνει στους πολίτες να προβούν στον έλεγχο και καθαρισμό των φρεατίων των κατοικιών τους για τη σωστή απορροή των όμβριων υδάτων, να ασφαλίσουν αντικείμενα που αν παρασυρθούν ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς, να αποφύγουν να διασχίζουν ρέματα ή χύμαρους πεζή ή με οχήματα και να αποφύγουν τη διέλευση κατά από δέντρα, αναρτημένες πινακίδες, μπαλκόνια και γενικά σημεία όπου αντικείμενα μπορεί να πέσουν. Στην πρώτη κακοκαιρία έρχεται και η χαλαρότητα του καλοκαιριού, οπότε εκεί πιανόμαστε, προετοίμαστε, ακόμα και οι αρχές, ακόμα και οι δικές σας υπηρεσίες. Ναι, όπως τοποθετήσατε, ναι, μπορεί να είναι η πρώτη κακοκαιρία, λίμον όμως οι 5-6 μήνες που είχαμε στη διάθεσή μας και εμείς και οι Δήμοι. Παρά τις δυσκολίες οικονομικές, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε και πούμε ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Ο καιρός πάντως αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά και από την Τετάρτη να επανέλθει σε υψηλότερες και πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες και μάλιστα ιδανικές για θάλασσα λόγω των εξασθενημένων ανέμων.